νιώθω ότι έχω μια καταστασία στο πάγκο μου, δεν ξέρω γιατί, δεν βρίσκω αυτό που ξύνω το λεμόνι, θα το βρω όμως εγώ σε λίγο. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σας, απόγευμα Δευτέρας, εδώ πιστή στα ραντεβού μας για να... Όχι, δεν θέλω αυτό, αυτό είναι ο αποφιλωτής, αυτό είναι το πίλερ. This is pillar. Εγώ ψάχνω το άλλο που είναι μικρούλικο και παίρνω το ξύσμα. Θα το βρω. Δεν ξέρω τι με έπιασε σήμερα. Είχα πολύ καλή κουβέντα εδώ με τους συνάδελφους πιο μπροστά και γι' αυτό. Καλό απόγευμα είπα. Καλή Δευτέρα είπα. Όλα τα είπα. Πω, τι λεμονάρες, τι υπέροχο άρωμα αυτό το πράγμα που τρίβεις λίγο το λεμόνι και μοσχοβολάει παντού. Είναι υπέροχο. Εδώ είμαστε. Θα σας κάνω σήμερα ταλιατέλες με καλαμάρια. Μπουχτίσατε μου είπατε το κρέας, θέλετε λίγο και τις κανά ψαράκι, θέλετε και λίγο καμιά συνταγή. Σήμερα και αύριο σας έχω σούπερ πράγματα για να μην έχετε με το κρέας έτσι και να με μαλώνετε. Θα δούμε πολλές συνταγές, δεν θα στεναχωριέστε. Και έχουμε ταλιατέλες με καλαμάρια, μια πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη και πολύ νόστιμη συνταγή, θα τη δείτε. Θα την φτιάξουμε παρέα, αλλά θα τη φτιάξουμε στο δεύτερο μέρος. Στο πρώτο μέρος σας έχω δηλώσει ούτως ή άλλως ότι αγαπάω, πραγματικά αγαπάω τα cheesecake. Το New York cheesecake, το cheesecake το κλασικό αυτό με το μπισκότο, τα ψημένα, τα άψητα. Σήμερα σας έχω ένα cheesecake όνειρο, ένα cheesecake ψητό, ένα cheesecake σε φύλλος φωλιάτας μέσα για να το ευχαριστηθείτε. Και ζεστό αλλά και κρύο. Θα δείτε πώς γίνεται. Ευκολάκι πάλι σας έχω, μην μου στεναχωριέστε, μην ακούτε δυσκολίες. Ακόμα και το New York Cheesecake που είναι το πιο δύσκολο, θα σας το δούμε σε εύκολη εκδοχή εδώ πέρα. Στο τι μαγειρεύετε, μην σας στεναχωρεί. Πάμε όμως τώρα, μάλλον όχι, πριν πάμε, ακούστε τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να κάνω ένα βήμα πριν σας δώσω τα υλικά. Θα χρειαστούμε σφολιάτα, από τη στιγμή που λέω εγώ cheesecake σε σφολιάτα, θα χρειαστούμε σφολιάτα, την οποία σφολιάτα θα την ψήσουμε σε δύο δόσεις. Εδώ. Χωρίς να λαδώσουμε, χωρίς να κάνουμε κάτι το ταψί, γιατί η σφολιάτα είπαμε είναι ένα φύλλο το οποίο είναι βουτυρένιο, στρώνουμε το φύλλο μας στο ταψί και με τη βοήθεια από ένα πιρουνάκι θέλω να πάρετε και να κάνετε πολύ ωραίες τρυπούλες. Έτσι. Δεν θέλουμε να είναι μετάξι τρυπούλες, θέλουμε έτσι σε διάφορα σημεία. Αυτό το κάνουμε για να μην φουσκώσει αλόγιστα η σφολιάτα μας. Εντάξει. Και επειδή θα μπει η τυρένια, η κρέμα από πάνω και είναι βαριά, θα κάνουμε το εξής. Έχουμε το φούρνο μας προθερμασμένο και θα βάλουμε και θα ψήσουμε 5 με 10 λεπτά τη σφολιάτα για να έρθει και να αρχίσει να ψήνεται, ώστε να στρώσουμε μετά την κρεμούλα και να βάλουμε μετά την επικάλυψη. Οπότε το πρώτο βήμα για αυτό το γλυκό, πριν καν δούμε τα υλικά, είναι να βάλετε το φύλλο της σφολιάτας μόνο του στο φούρνο να αρχίσει να ψήνεται. Αυτή τη τεχνική την έχουμε ξαναδεί εδώ παρέα, την ξαναείδαμε σε κασερόπιτα και την ξαναείδαμε και στην κοτόπιτα. Τίποτα άλλο. Μέσα στο φούρνο, στους 200, ένα δεκαλεπτάκι, όχι κάτι παραπάνω, να έρθει και να ψηθεί ωραία. Και ξαναλέω, αυτό το κάνουμε για να μπορέσει να ψηθεί το φύλλο. Παρατηρείτε πάρα πολλές φορές και το έχουμε κουβεντιάσει, ειδικά με σας κορίτσια, ότι βάζετε τη σφολιάτα να ψηθεί και το κάτω το φύλλο δεν ψήνεται ποτέ, ενώ το πάνω ψήνεται πολύ ωραία. Φυσικά και ψήνεται ωραία γιατί έχει αέρα. Το ψήνει ο αέρας και έρχεται και στεγνώνει πολύ ωραία, ενώ το κάτω μπαίνει το υλικό, το λασπώνει και έτσι δεν καταφέρει να ψηθεί. Με αυτή τη τεχνική που σας έδειξα τώρα θα έχετε πάντα καλοψημένη σφολιάτα. Ψήνουμε το φύλλο 10 λεπτάκια μόνο του και μετά βάζουμε τα υπόλοιπα υλικά. Δεν μιλάω άλλο. Στοπ εδώ πέρα. Πάμε να δούμε τα υλικά, την καρτούλα με τα υλικά, ώστε να επιστρέψουμε και να κάνουμε και λίγο δράση, γιατί μόνο μιλάω. Thank you.
κλασικά. Θα πρέπει να βάλουμε λίγο, όχι τόσο aerial τη μουσική. Θέλω λίγο πιο δυνατή, λίγο πιο μπιτάτη τη μουσικούλα. Αυτό εδώ το θέλω. Ορίστε. Το βοηθητικό μου το εργαλειάκι. Έχουμε το τυρί κρέμα. Είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο, δεν θα σε ταλαιπωρήσω καθόλου. Αν με ακούσεις και βάλεις το φύλλο να ψήνεται, θα δεις ότι όλα είναι σούπερ. Το βασικότερο απ' όλα είναι να έρθεις εδώ και να έχεις το τυράκι, την κρεμούλα. Ωραία. Εδώ μέσα θα ρίξουμε τώρα τα αυγουλάκια μας. Έτσι. Αυγά ολόφρεσκα για να γίνει τέλειο το γλυκάκι σας. Και μέσα κι αυτό. Ξύσμα. Είδες που σου είπα, θα το βρω εγώ, θα το βρω, δεν γίνεται να μην το βρω. Ξύσμα από το λεμόνι. Αυτό δεν θα βρω ποτέ πώς να το κρατάω σωστά για να με βολεύει. Γιατί όλη την ώρα το ξύσμα το ρίχνω στο χέρι μου. Χρυσός κήπος για τα πιο ωραία φρούτα και λαχανικά. Ελληνικά μάρκετ για να πάρετε τέλειο τυρί κρέμα. Μπουφίδης για το πιο νόστιμο γλυκό βύσσινο. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δείτε, στο χέρι μου το ρίξα όλο. Και το λεμενάκι δεν μου το πετάς, το κρατάς. Δεν έπαθε τίποτα που πήραμε το ξύσμα. Θα κάνεις κοτόσουπα αυτή τη βδομάδα, σε ξέρω εγώ τι θα κάνεις. Έχει κρύο. Θα κάνεις κοτόσουπα και θα το χρησιμοποιήσεις. Μη σε στεναχωρεί καθόλου. Θα έχει ζέστη. Εγώ σήμερα κρύωνα, Σάκη. Πολύ κρύωνα, συνάδελφε. Δεν ξέρω γιατί. Έχουμε βάλει το ξύσμα. Έχουμε βάλει το αυγό. Έχουμε βάλει το τυρί κρέμα. Πάμε εδώ. Ερχόμαστε να ρίξουμε τη βανίλια μας. Τέλεια. Σταγονίτσες από τη βανιλιά και ερχόμαστε μέσα κατευθείαν την ζάχαρη. Δεν θέλει τίποτα, ούτε κόβα, ούτε τίποτα. Θα τα ανακατέψεις. Αν έχεις μίξερ χειρός, με το μίξερ χειρός. Αν δεν έχεις, θα το δώσεις λίγο με τη φουέ. Δεν είναι τίποτα. Ίσα ίσα να έρθει και να ομογενοποιηθεί. Έτσι. Ούτε η ζάχαρη θέλω να λιώσει ούτε τίποτα. Θέλω απλά να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Αυτό που σου είπα. Και κάτσε τώρα. Δες. Κάνουμε και ή. Δες το. Τώρα, όπως είναι κατευθείαν, θα πάρεις και θα τρυπήσεις τη σφολιάτα. Ξανά. Για να έρθει και να πέσει ο όγκος. Δεν θα στενοχωρηθείς αν τη δεις ότι φούσκωσε και γέμισε όλο το ταψί. Εγώ συνήθως ξέρεις έτσι ενθουσιάζομαι όταν το βλέπω και λέω κάνω ένα ή. Δεν έχει μαγιά. Η σφολιάτα είναι μια τεχνική φύλου όπου έχει μέσα, ισχωρεί μέσα αέρας. Γιατί ανοίγεις το φύλο. Παίρνεις, ας πούμε, για να κάνεις ένα φύλλο σφολιάτας. Παίρνεις μισό κιλό αλεύρι. Κάνεις το ζυμάρι σου. Μετά ανοίγεις μικρότερο ένα μπαλάκι, το κόβεις στα 5 αυτό. 8 μάλλον πρέπει να κοπεί για να χαραχτεί με τον ήλιο της Βεργίνας. Έτσι πάει. Βάζεις βούτυρο. Από πάνω άλλο. Ξανά από πάνω άλλο. Και ξανά βούτυρο και ξανά βούτυρο και έρχεσαι και το ανοίγεις. Το κόβεις, το διπλώνεις, το ξανανοίγεις. Πολύ δύσκολη η αίτια. Έχει αυτήν εδώ πέρα που παίρνω εγώ από τα ελληνικά μάρκετ που είναι όνειρο. Δέσμε. Έχω σφολιάτα η οποία ήδη ψήθηκε. Να το φέρω πιο κοντά όμως, Θανάση μου, θέλω εδώ. Έχουμε τη σφολιάτα την οποία την έχουμε ψήσει, άρα δεν θα έχουμε το κάτω φύλλο λασπωμένο, αυτό που σας φοβίζει. Και ερχόμαστε τώρα εδώ και παίρνουμε την κρεμούλα που έχουμε δημιουργήσει, που έχει ουσιαστικά αυγά, ζάχαρη, τυρί, κρέμα και βανίλια και το ξύσμα από το λεμονάκι φυσικά. Έτσι.
και το ρίχνουμε κατευθείαν. Το χαρτάκι μου το θέλω γιατί το ταψί καίει. Στρώνεται έτσι με προσοχή. Να πάει παντού. Δεν θέλω απλά να πάει πολύ πολύ στη γωνία, να μην κολλήσει η κρέμα στο ταψί, γιατί θα βάλουμε και το άλλο φύλλο. Έτσι. Και τώρα, παίρνετε το γλυκό του κουταλιού, το βυσσινάκι, και ρίχνετε, όπως κάνουμε σε όλα τα cheesecake. Δεν βάζουμε βύσσινο από πάνω, έτσι. Πάντως, όπου χρησιμοποιώ βύσσινο εγώ, να ξέρετε, το μόνο πράγμα που ονειρεύομαι παράλληλα με το βύσσινο είναι το παγωτό καϊμάκι. Μονόδρομος. Αχ. Νομίζω ότι έχει πάει παντού. Να βάλουμε και λίγο σιροπάκι ακόμα, μην το χάσουμε και αυτό. Έτσι. Και τώρα παίρνουμε και βάζουμε το επόμενο φύλλο της φωλιάτας από πάνω. Το πιέζεται για να έρθει να κλείσει. Και πάλι το ίδιο που κάναμε στην βάση, με ένα πιρούνι, ερχόμαστε και κάνουμε τρύπες. Πιο πολύ ώρα κάνει για να τρυπήσετε τη σφολιάτα παρά για να κάνετε το υπόλοιπο γλυκό, το έχετε καταλάβει, ε? Εδώ. Τώρα, έχουμε το αυγουλάκι μας, που έχουμε το πινελάκι μας είναι το θέμα. Έχουμε εδώ το αυγό, το οποίο το έχουμε βάλει 2 σταγονίτσες νεράκι μέσα. Και ερχόμαστε εδώ ωραία και αυγώνουμε το πάνω μέρος της φωλιάτας. 23-21-051-500. Να με πάρετε τηλέφωνο, να τα πούμε, να πούμε τις καλησπέρες μας, να πούμε τα γέλια μας, τα ωραία μας, το πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο. Να τα πούμε όλα. Έτσι. Απλώνουμε καλά. Να πάει. Βλέπετε. Και τώρα τα 20 γραμμάρια ζαχαρίτσα που σας δίνω, την κρυσταλλική, τη θέλω τώρα εδώ από πάνω. Πάνω από το αυγουλάκι. Πάνω από τη σφολιάτα. Να έρθει και να ψηθεί ωραία και να γίνει μια ωραία καραμέλα. Δεν θέλω να είναι σε ένα σημείο. Βλέπεις, άμα έχει κάπου, το πασπαλίζω να πάει παντού. Είναι λίγο, δεν είναι πολύ. Και παίρνουμε ένα μαχαίρι και κόβουμε τώρα τη σφολιάτα μας.
σε τετράγωνα κομμάτια ανάλογα με το πόσο είναι αυτό που θέλουμε εμείς να σερβίρουμε. Καλησπέρα σας. Γεια σου Κερασία μου. Γεια σας. Η Ελένη από Ξάνθη. Γεια σου Ελένη μου. Πήρα να σου πω μια καλησπέρα. Καλά έκανες. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε σένα, να είσαι καλά. Τι καιρό έχετε? Βρέχει, έχουμε ψυχρούλα. Έτσι ψυχαλίζει. Το ίδιο που λέω και εγώ εδώ. Ναι. Ωραίο αυτό που κάνεις. Σ' άρεσε? Ναι, ναι. Να το δοκιμάσεις. Το τότε είδα, ναι. Ξέρω ότι κάνεις έτσι δοκιμές εσύ, οπότε δεν σε φοβάμαι να το δοκιμάσεις. Ναι. Να δεις, είναι μια πολύ καλή εκδοχή για cheesecake. Τι θα έλεγα, ο κύριος Βαγγέλης δεν παίρνει τηλέφωνο. Ο κύριος Βαγγέλης όχι, μας ξέχασε. Ναι. Άμα είναι καλά, εντάξει. Αυτό, ελπίζουμε να είναι καλά στην υγεία του και δεν έχουμε θέματα εμείς. Ναι, ναι, έτσι. Έγινε Ελενάκι μου, φιλάκια πολλά κορίτσι μου. Χάρηκα. Καλή συνέχεια. Και πάμε για φούρνο. Πάμε για φούρνο, όπου εδώ τώρα, πριν που βάλαμε μόνο του το ταψί με τη σφολιάτα, ψήσαμε στους 200, γιατί θέλαμε γρήγορα. Τώρα το κατεβάζω στους 180 και κλείνω το φούρνο και του δίνω μισή ωρίτσα. Και 25 λεπτά μπορεί. Ανάλογα με το πόσο δυνατός είναι ο φούρνος σου. Αυτό θα θυμάσαι. Ανάλογα με το πόσο δυνατό φούρνο έχουμε, τόση ώρα ψήνουμε. 25 λεπτά με μισή ώρα. Αυτό είναι το ιδανικό. Και νομίζω ότι είναι η στιγμή, η κατάλληλη για να πάμε σε διαφημίσεις. Βγήκαμε. Εδώ είμαι, σας έλειψα. Λίγη ήταν, δεν ήταν πολύ, λίγη ώρα. Εγώ ίσα για να βράσω τα μακαρονάκια μου εδώ πέρα. Έχω βάλει ταλιατέλες, γράφει συνταγή. Εγώ εδώ έχω βάλει λαζανάκι, να ξέρετε. Δεν ξέρω πώς δεν είχα ταλιατέλες στο ντουλάπι μου, αλλά δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Τα μαγαζιμαρικά μας βράζουνε. Θέλω 2 λεπτά λιγότερο από ό,τι λιγουίνι. Κανένα πρόβλημα. Λαζανάκι, λιγουίνι, ταλιατέλα, όλο το ίδιο πράγμα είναι. Μην αγχώνεις. Ναι, βρε, είναι το πλατό. Το πλατή. Απλά το ένα έχει αυγό, το άλλο δεν έχει, κάπως έτσι πάει. Δεν θυμάμαι. Δεν έχει σημασία. Βράζει εδώ και είναι σχεδόν έτοιμο για να μπει στο τηγάνι. Πριν μπει όμως στο τηγάνι, πρέπει εσείς να δείτε το τέλειο καλαμάρι, το οποίο εγώ θα βλέπετε στη συνέχεια, θα το καθαρίσω γιατί το. Δείτε καλαμάρα, ιχθυοπολείο μιλικός, τι, άμα τι, με τα πιο ωραία ψάρια, με τα πιο ωραία θαλασσινά, με τη δυνατότητα να σας μαγειρέψουν εκεί τα πάντα, να σας ψήσουν και να σας τηγανίσουν τα ψάρια σας με ένα απλό τηλεφώνημα. Ιχθυοπολείο μιλικός καθημερινά κοντά σας, Δευτέρα με Σάββατο. Αυτά από το πρωί μέχρι και τις 3.30. Α, τα είπα όλα. Μπράβο. Πάμε να δούμε τη συνταγή και επιστρέφουμε.
εδώ είμαστε. Έτοιμοι. Κάτσε να βάλω γάντια γιατί θα πιάσω καλαμάρι και θα μαλώνετε εσείς στο σπίτι που δεν φοράω γάντια. Θα τα βάλω εγώ. Να τα. Και άμα είναι υγρά τα χέρια, Παναγίτσα μου, δεν μπαίνουμε τίποτα. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Τι θέλω. Θέλω ελαιολαδάκι. Κατευθείαν στο τηγάνι. Και θέλω μούλτι και ένα καλό τριμάτισμα το κρεμμύδι. Δεν θέλω να εξαφανιστεί τελείως. Δεν θέλω και να γίνει λαπάς, ε. Και βάζουμε εδώ το κρεμμύδι να έρθει και να σοταριστεί. Τέλεια. Καλησπέρα σας. Γεια σου Γερεσία, τι κάνεις? Γεια σου Βαγγέλη μου, πόσο καιρό έχουμε να το πούμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Δες χαμόγελο. Παρακολουθώ την εκπομπή σου, δεν παίρνω τηλέφωνο. Για τους δικούς σου λόγους, δεν χρειάζεται να μας πεις. Μη. Μια κακιά τηλεφωνήθηκα και σήμερα με έκανε σκηνικό. Βαγγέλη. Εδώ, εσύ θα βγαίνεις, θα μου λες καλησπέρα, δεν θα μαλώνουμε με τον κόσμο. Τι να κάνω, πάμε. Ας το τηλεφωνικό μου κέντρο ήσυχο. Πώς ήρθανε, πώς πέρασες τις γιορτές σου, πώς είσαι? Έπεσε η γραμμή. Ακούγεται τίποτα? Όχι. Ωραία, εσύ Βαγγέλη θα με βλέπεις, θα περνάς καλά μαζί μου και όλα τέλεια και εδώ είμαστε. Το κρεμμυδάκι τσιγαρίζεται και έρχομαι εγώ τώρα εδώ και κόβω σε λωρίδες τα καλαμάρια, όπου εδώ έχω καλαμάρι, δεν έχω θράψαλο, έχω καλαμάρι, το κόβω ψηλές λωρίδες, θέλω να χωρίσει όλο, το βλέπετε, και κατευθείαν μέσα στο τηγάνι μου. Τι σας έχω πει? Έχω πει ότι έχουμε καλαμάρια και θαλασσινά γενικά, τα οποία δεν μαγειρεύονται πολλή ώρα. Είναι ή 5 λεπτά ή 50. Δεν θέλω να μου παραμαγειρεύετε τα θαλασσινά. Λεπτές οι ροδελίτσες, γύρισμα μέσα στο τηγάνι για να γίνει σούπερ. Εδώ. Και συνεχίζουμε. Όπας. Και ρίχνουμε μέσα. Λίγο σκορδάκι, το αποζητή και τα ντοματίνια στη μέση και κατευθείαν στο τηγάνι. Δεν γίνεται, φτάνει. Δεν θα βάλουμε άλλη σάλτσα. Τα ντοματίνια, τα πομοντόρια θα βγάλουνε όλη τη γεύση. Καταλάβαμε. Εδώ είμαστε. Να τη φτάνει. Ανακατεύουμε. Πιπεράκι. Σας δίνω μπούκοβο. Όσοι τρώτε το καυτερό, βάζετε μπουκοβάκι, του πάει πάρα πολύ. Όσοι δεν τρώτε, δεν πειράζει, δεν θα σας μαλώσω. Αλάτι. Το ότι είναι θαλασσινά δεν σημαίνει ότι είναι αλμυρά. Τα βγάζω τα γάντια, δεν μπορώ άλλο.
Ξέρετε το κουσούρι μου. Το ότι είναι θαλασσινό δεν σημαίνει ότι είναι αλμυρό. Θέλει να προσθέσει αλάτι και εσύ. Έρχομαι εδώ. Ανακάτεμα. Εδώ. Σβήνουμε. Και ερχόμαστε και προσθέτουμε τον ζωμό. Την οστιμιά, όπως είπαμε και πριν. Και το αφήνουμε να πάρει μία βράση. Σε αυτό το μεσοδιάστημα θα σας πω ότι είναι έτοιμα και τα μακαρόνια μου. Είμαι βέβαιη γι' αυτό. Οπότε... έρχομαι εδώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου, Κερασία. Γεια σας. Τι κάνεις με τα ωραία σου? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τηλεφωνώ από Ηράκλεια. Από Ηράκλεια. Ναι. Τέλεια. Είδα το γλυκό που έκανες. Ναι. Αλλά δεν είδα τι, πόσο κρέμα έβαλες μέσα. 750 γραμμάρια τυρί κρέμα, 200 γραμμάρια γλυκό βύσσινο. Λοιπόν, εκείνο το... λοιπόν, κρέμα 250 γραμμάρια. Κοριτσάρα μου όμορφη, άκουσε με, άμα περιμένεις ένα λεπτό, ξαναδίνω τη συνταγή. Ναι. Ναι. Λέγε, ναι. Άντε να μην τα λέω, φυλάκια πολλά. Α, τα έχω γραμμένα, μόνο το αυτό δεν ήθελα. Μόνο την κρέμα και 200 ζάχαρη έχει, αλλά θα τα δώσουμε τώρα. Α, καλά. Άντε, φυλάκια πολλά. Εδώ, είμαστε έτοιμοι. Κι άλλη γραμμούλα έχω, καλησπέρα. Γκόμενα, γεια σου. Χα, γεια σου κορίτσι. Γεια σου, αγάπη μου, γεια σου. Φτιάχνεις τη διάθεση. Τι είπαμε, εγώ θα λέω είσαι η πρώτη γκόμενα. Έτσι. Αυτή τα χέρι είναι αυτό. Και εμένα θα βγαίνει το ηθικό μου και η αυτοπεποίθηση. Είμαι καλά. Δεν εσύ. Μου λες, αυτό τώρα το βάζεις μπροστά και το τρως. Το βάζεις μπροστά και το τρως, ναι. Πλάκα κάνεις, εννοείται. Έβρασε σε τορτελίνια χώρια. Χώρια τα έβρασα και πήρα και τα έβαλα μετά μέσα στη σάλτσα. Τώρα εδώ θα πιει τα ζουμάκια από τα καλαμάρια και τα ντοματίνια και είναι έτοιμο. Ωραία παραλλαγή για μακαρονάδα, ε. Α, σου λέω είναι η πρώτη γκόμενα τώρα, μ' άνοιξε μια όρεξη, τι να σου πω. Ναι. Σε ευχαριστώ. Έφαγα τα μαζεμένα και τώρα αυτό κάτι. Πώς να του κάνω, δεν έχω καλαμάρ. Δύο καλαμάρακια. Εντάξει, κοίτα για να κάνεις μια ποσότητα για τώρα. Ένα άτομο και λίγο αέρα να έρθει και τα δω. Μη στεναχωριέσαι. Φιλάκια πολλά, ευχαριστώ που με πήρες. Γεια σου καρδουλό μου, γεια σου. Φιλάκια. Σταλιό μου, είναι εύκολο να δούμε λίγο τις δύο συνταγές μας για να επιστρέψουμε.
Εδώ είμαστε. Σβήνουμε το μάτι. Σηκώνουμε μανίκια. Και το άλλο γιατί θα φάμε μετά. Και ερχόμαστε, παίρνουμε το λιγκουίνι μας. Και δεν το αφήνουμε έτσι σίγουρα. Θα με γελάει ο κόσμος τώρα. Θέλω και ντοματίνια. Θέλω και καλαμάρια. Θέλω απ' όλα. Δεν θα με βασανίσεις εσύ, θα σε βασανίσω εγώ. Δεν κατάλαβες. Εδώ. Εδώ είμαστε. Απαραίτητος. Το μεταφέρω. Εξαίρετα. Και αφού το μεταφέρω, ξέρετε τι κάνω, ε. Καλησπέρα σας. Όχι. Νόμιζα τηλέφωνο, είπατε. Τι να κάνω. Δέσμε. Όχι, δέσμε. Όχι, δες για να ξέρεις τι πράγμα έχουμε εδώ κάνει σήμερα. Μην το κάνεις. Θα το μεταφέρω εγώ εδώ έτσι. Γιατί θέλω να το κόψω. Θέλω να το δεις. Θέλω να δεις τι έχουμε κάνει. Θέλω να δεις τι τέλεια έχει ψηθεί από όλες τις μεριές. Για να μην λέω μόνο, να το δείχνω κιόλας. Έτσι. Κανονικά, για να το βγάλεις από το ταξί, θέλω να το κρατήσεις, πόση ώρα να πω, θέλω ένα 40 λεπτό, τουλάχιστον. Αχ, Θανάση, για να βγει το μεσαίο πρέπει να ξεκολλήσω το από εδώ. Τα λαβες, εκεί είσαι. Κανέλα και άχνη ζάχαρη. Έτσι. Μ' άρεσε σήμερα. Εσάς, σας άρεσε. Αν σας άρεσε, αύριο, εδώ, την ίδια ώρα, για να κάνουμε εξαιρετικές μαγειρικές εδώ παρέα. Να μαγειρεύουμε έξυπνα, γρήγορα και πρακτικά. Να κάνουμε νόστιμα φαγητά που μπορεί να κάνει κάθε νοικοκυρά και ο κάθε νοικοκύρης στο σπίτι του. Εσείς δεν φεύγετε. Εδώ, 7:30, έχουμε Όλγα Σμάγδο με το Σου μας βλέπουνε. Έχουμε στις 9:15 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Κότα. Και εμείς ραντεβού αύριο. Καλό απόγευμα, ακόμα καλύτερο βράδυ και εις αύριο με υγεία.